jag spelar drömbrädare då. Alla när vi det såg han aldrig kan det vara just det. Στο σημερινό βίντεο θα πω λίγο τη σκέψη μου σχετικά με εσάς που βελτιώνετε τα μηχανάκια σας. Και τι εννοώ βελτίωση? Βελτίωση για μένα είναι όταν θες να βελτιώσεις την υποδύναμη και τις αναπτύσσεις και τα φρένα. Τώρα, ό,τι βάζεις για να κάνεις τη ζωή σου πιο άνετη, εγώ το θεωρώ αξεσουάρ, δεν το θεωρώ βελτίωση. Okay, ναι, η ζελατίνα π.χ. για τον αέρα στο κράνος μπορεί να θεωρηθεί βελτίωση. Για μένα είναι αξεσουάρ. Γιατί αν θες, μπορείς να έχεις την εργοστασιακή, να την κατεβάσεις κάτω ας πούμε και να σε χτυπάει ο αέρας. Απλά θες να κάνεις τη ζωή σου πιο άνετη. Ή χούφτες ας πούμε. Αυτά εγώ τα βάζω στο αξεσουάρ, κάγκελα ας πούμε και αυτά στο αξεσουάρ. Αλλά βελτίωση για μένα που σας είπα θεωρώ την υποδύναμη, δηλαδή να πάμε να ξεκινήσουμε πρόγραμμα stage 1, stage 2, να βάλουμε εξατμίσεις, να βάλουμε φίλτρα, κεντροφόρους και τι άλλο, ξέρω εγώ, να το ανεβάσουμε υποδύναμη το μηχανάκι. Εγώ θεωρώ ότι η βελτίωση όπως την έχω εγώ στο μυαλό μου αξίζει μόνο σε μηχανάκια που είναι πολύ μεγάλης αξίας, που είναι ναυαρχίδες, π.χ. Ducati Multistrada V4S, και δεν μας καλύπτουν. Γιατί εκεί πέρα και να θες να πας σε κάτι παραπάνω στην κατηγορία πάντα, αυτή που είσαι, δεν θα βρεις να πας σε κάτι παραπάνω. Δηλαδή αν έχεις ένα Ducati Multistrada V4 Pikes Peak, η άλλη ας πούμε κορυφαία επιλογή είναι το KTM το 1290 το Duke. Αλλά πάλι και το Ducati είναι κορυφαίο. Σε τι θα κάνεις, τι θα κάνεις εκεί πέρα? Αν κάτι δεν σε καλύπτει θα το βελτιώσεις. Δεν σου φτάνει η δύναμη, θα πας σε stage 1 και stage 2 ή ακόμα και θα τουρμπήσεις. Δεν σου φτάνουν, δεν σου φαίνονται καλές οι αναρτήσεις, θα αναβαθμίσεις. Δεν σου φαίνονται καλά τα φρένα, θα αναβαθμίσεις. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Επειδή είναι η ναυαρχίδα σε κάθε κατηγορία ας πούμε, αναγκαστικά δεν έχεις επιλογές να πεις ότι θα το πουλήσω και θα πάρω άλλη μηχανή. Εγώ θέλω να πιάσω κυρίως αυτός που βελτιώνεται μηχανάκια μεσαία κυβισμού. Π.χ. έχω δει πολλούς, έχουν το Westrom και μου λένε το έχουμε βάλει φίλτρο πρόγραμμα εξάτμιση. Τι να το κάνεις το φίλτρο πρόγραμμα εξάτμιση στο Westrom, φίλε? Το πήρες ένα μηχανάκι με 70 άλογα. Άντε και το βάλεις φίλτρο πρόγραμμα εξάτμιση, θα έχεις δώσει άλλα 1500. Θα το έχεις πάει 75 άλογα τροχό. Που δεν πάει, δεν πιστεύω ότι πάει τόσο, αλλά έστω ότι πάει 75 άλογα τροχό με stage 1. Τι θα έχεις καταλάβει? Γιατί να μην πουλούσες το μηχανάκι και να ανοίγεις το παλιό το Westrom, να πουλούσες και να βρεις π.χ. ένα Westrom 1000 ή ένα TDM 900. Δηλαδή θα είχες και ένα σωστό μηχανάκι με την έννοια ότι δεν θα είναι βελτιωμένο και θα είναι από το εργοστάσιο όπως είναι να βγει. Και δεν θα έχεις πρόβλημα να σκέφτεσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι άμα έκανε κάποιο λάθος ο προγραμματιστής, μπορεί κάπου να είναι φτωχό το μείγμα ή να είναι πυκνό το μείγμα, υψηλό μείγμα όπως κατά το λένε, και να αγχώνεσαι μη μου καρφώσει κανένα μοτέρ. Δηλαδή είμαι της άποψης άμα είσαι στη μεσαία κατηγορία ή και στα χίλια κυβικά ακόμα που υπάρχουν μηχανάκια μεγαλύτερης, πώς το λένε, μεγαλύτερης κατηγορίας. Βέβαια δεν μιλάμε τώρα π.χ. να έχεις, τι να σου πω τώρα, να έχεις ένα GS που έχει, όχι GS, ας πούμε ένα NT1100 και δεν σου κάνει. Εκεί μπορεί και να τη δεχτώ την αναβάθμιση. Γιατί το NT1100 μετά για να πάρεις ένα μηχάνημα με δικίνδυνο μοτέρ,
αυτή την κατανάλωση που έχει και αυτή την άνεση στον τουρισμό και να έχει και τη ΣΥΤΗ, δεν υπάρχει. Οπότε εκεί μπορώ να το δεχτώ την αναβάθμιση. Θες λίγο παραπάνω υποδύναμη και καλύτερα φρένα, καλύτερες αναρτήσεις. Αλλά σε ένα μηχανάκι π.χ. τύπου Vestrom ή τύπου CP500X, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα αναβαθμίσω φρένα, θα αναβαθμίσω αναρτήσεις, θα αναβαθμίσω μοτέρ, θα βάλω εξάτμιση, δεν μπορώ να τα δεχτώ αυτά. Δηλαδή, για να αναβαθμίσεις φρένα, θες σίγουρα δύο δαγκάνες, θες σωληνάκια υψηλής, ίσως και δισκόπλακες. Οπότε, θέλουμε ας πούμε στην καλύτερη 500 ευρώ, στην καλύτερη. Για να βελτιώσουμε τις αναρτήσεις, να βάλουμε aftermarket καλύτερες, θέλουμε σίγουρα ένα χιλιάρικο. Δηλαδή έχουμε φτάσει ήδη στα 1500. Για να βάλουμε μια εξάτμιση, δεν θέλουμε ένα 600, στην καλύτερη θέλουμε. Γιατί είναι μοτοσυκλέτα, δεν είπα πει. Ένα 600, από τα 1500 έχουν πέσει στα 200. Δεν θέλουμε και ένα φίλτρο ελευθέρας. Φτάνουμε με το φίλτρο, ας πούμε άλλα 85 ευρώ το φίλτρο, 200-285. Μετά δεν θέλουμε και το πρόγραμμα, θέλουμε και το πρόγραμμα. Ας πούμε άλλα 400 ευρώ και το πρόγραμμα. Έχουμε φτάσει 2585. Με αυτή τη διαφορά, άμα πουλούσες το μηχανάκι και έπαιρνες κάτι άλλο, δηλαδή ακόμα και εγώ που έχω το Vestrom 6,5, αν δεν κάνω αυτές τις αναθμίσεις και το πουλήσω, μπορώ να πάρω το Vestrom το 1000, που είναι αντίστοιχο σε εμφάνιση και έχει τα ίδια ηλεκτρονικά με το δικό μου, το προηγούμενης γενιάς δηλαδή Vestrom, και να έχω ένα καλύτερο μηχανάκι σε όλα, με περισσότερη υποδύναμη, με καλύτερο στήσιμο, και θα μου μείνουν και ρέστα από αυτά τα 2.500 που θα έδινα για να βελτιώσω αυτό το μηχανάκι και πάλι να μην έχω αυτό που θέλω. Δηλαδή δεν ξέρω, βέβαια υπάρχουν και κάποιοι, μπορώ να πω ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, π.χ. αν έχεις ένα Super Sport 600, τα 600 ας πούμε τα Super Sport είναι, πώς το λένε, είναι από τα καλύτερα οχήματα για πίστα, για τον απλό τον οδηγό, τον αναβάτη, που δεν έχει τα τρελά τα skills να διαχειριστεί ένα χιλιάρι. Οπότε σε ένα Super Sport 600 ίσως θα μπορούσα να το δεχτώ να κάνουμε αυτές τις αναβαθμίσεις από το να πάμε σε ένα χιλιάρι. Αλλά και πάλι δεν είναι ότι είναι λίγη η δύναμη ενός Super Sport 600. Δηλαδή πάλι θα δεχόμουν φρένα αναρτήσεις που είναι, χρειάζονται τα φρένα και οι αναρτήσεις. Εδώ να προσθέσω κάτι που ανέφερα για το Intuitu 1100 και το DCT. Το λέω ότι στο Intuitu 1100 θα μπορούσα να το δεχτώ αυτό, γιατί αν θες DCT, η επόμενη επιλογή σε τουριστικό μηχανάκι είναι η Honda Gordon, που είναι στοιχίζει όσο 2NT1100 DCT. Εκεί θέλοντας και μη θα αναβαθμίσεις αυτό που ήδη έχεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άμα θες DCT. Γι' αυτό το ανέφερα το NT του 1100 σαν παράδειγμα. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου. Ελπίζω να βάλω κάποιους που έχουν στο νου τους να βελτιώσουν ένα μηχανάκι να σκεφτούν λίγο παραπάνω και μια δεύτερη φορά τι πάνε να κάνουν και κατά πόσο αξίζει αυτό που θέλουν να κάνουν. Εντάξει, βέβαια η βελτίωση για κάποιους είναι χόμπι, ας πούμε, όπως εμείς ας πούμε θέλουμε να αλλάζουμε μηχανάκια ή να κάνουμε ταξίδια, κάποιος έχει σαν χόμπι να αλλάζει, να βελτιώνει, να παίρνει μηχανάκια και να τα βελτιώνει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό, ο καθένας έχει τις ανάγκες του. Αυτό είναι το βίντεο, να είστε πάντα καλά, πάντα όρθιοι και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.